πολύ μεγάλη τιμή. Χαίρετε, αναλυτής, και σήμερα εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους μου. Τον κύριο Ηλία Ιωαννίδη, με συγχωρείτε, ξεκινάω από αριστερά, τον κύριο Ηλία Ιωαννίδη, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, και τον Μιχάλη Νικήτα, τομεάρχη του ΕΠΑΜ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου σήμερα να έρθετε εδώ να συζητήσουμε και για τοπικά αλλά και για πανελλαδικά, να δούμε τι μας αφορά. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη συζήτηση εδώ με τους καλεσμένους μου, θα ήθελα παρακαλώ να μου δώσετε, να μου βάλετε σε πόσο λίγο, παρακαλώ. Ωραία, σε λίγο θα... Δεν ξέρω αν γνωρίζετε για το... κύριε Νικήτα, για το πρωτοσέλιδο της Νεάπολης, το ότι λέχθηκε και το τι ρεπορτάζ έκανε ο κύριος Δελιγιάννης σε ό,τι αφορά τον Δήμαρχο ναι, Καβάλα. Ο κύριος Δελιγιάννης με κάλεσε εμένα την Πέμπτη το βράδυ να πάω την επόμενη... Όχι, την Τρίτη το βράδυ να πάω την... συγγνώμη. Τετάρτη. Δεν έχει σημασία. Ναι. Με κάλεσε τη συγκεκριμένη ημέρα. Δευτέρα βράδυ, Τρίτη πρωί που πήγα. Ναι. Χθες το πρωί δηλαδή. Ναι. Έτσι. Με κάλεσε να πάω. Δεν περίμενε ότι εγώ θα του προσκομίσω κάποια στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά. Ναι. Εδώ θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε να ζητήσω συγγνώμη που εν τη ρήμη του λόγου πολλές φορές είπα για 800 δισεκατομμύρια. Είναι λάθος. Mm-hmm. Είναι 800 εκατομμύρια. Αλλά αυτό δεν έγινε σκεμμένα, έγινε εν τη ρήμη του λόγου. Ναι, πείτε μας. Είπα όμως ότι έχω περισσότερες αποδείξεις για περισσότερες τέτοιες χορηγίες. Ναι. Και από ό,τι έμαθα, δεν ξέρω αν η Δημοτική Αρχή Καβάλας βγήκε να πει ότι δεν είναι 800 εκατομμύρια, πάμε, αλλά είναι περισσότερα. Να πάμε λίγο στο πρωτοσέλιδο, το τι είπε ο κύριος, τι έγραψε ο κύριος Δελιγιάννης. Ναι. Που είναι, ναι, που είναι και υποψήφιος... Ανεξάρτητος. Ναι, στις επόμενες εκλογές. Ο μόνος ανεξάρτητος είναι. Ναι, θα δούμε. Εγώ έτσι ξέρω. Δεν ξέρουμε τι θα βγει μέχρι τότε, κύριε. Α, ναι, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρουμε. Άμα λοιπόν, είναι τραβεστή ανεξάρτητος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν με αφορά εμένα. Αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο πρωτοσέλιδο. Απίστευτο και όμως αληθινό γράφει στο πρωτοσέλιδο το κύριος Δελιγιάννης στην εφημερίδα Νεάπολης. Το κοινωνικό παντοπολείο της Καβάλας παραμένει κλειστό. Το κοινωνικό φαρμακείο υπολειτουργεί και ο λαός χυμάζεται χάνοντας τη δουλειά του, μη έχοντας να πληρώσει τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο κύριος Σιμιτζής δίνει 30.070 ευρώ και 18.987 ευρώ αντίστοιχα στα πανεπιστήμια Ρουμανίας και Αρμενίας. Με κλειστό λοιπόν το παντοπολείο, σκορπά λεφτά στα πανεπιστήμια Ρουμανίας και Αρμενίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αυτά είναι λίγα από όσα έγραψε ο κύριος Δελιγιάννης. Πάμε να δούμε όμως το ρεπορτάζ, να δούμε τι απάντησε ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτζής στον κύριο Δελιγιάννη και θα συνεχίσουμε εδώ τα υπόλοιπα μετά. Με επιθετικό ύφος απάντησε στο δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας και ραδιοφωνικού σταθμού που ελέγχονται από τον υποψήφιο Δήμαρχο Σταύρο Δελιγιάννη, ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτζής. Αφορμή αποτέλεσε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο κατηγορεί ο εκδότης στη Δημοτική Αρχή ότι σκορπά λεφτά στα πανεπιστήμια της Ρουμανίας και της Αρμενίας, κλειστώντας κρατώ το κοινωνικό παντοπολείο και φαρμακείο. Ο Δήμαρχος είπε ότι τα χρήματα είναι προερχόμενα από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος με τις αντίστοιχες χώρες εταίρους, πρόγραμμα στο οποίο ο Δήμος είναι επικεφαλής. Συμπληρώνοντας πως το κοινωνικό φαρμακείο και παντοπολείο είναι ανοιχτά και με γεμάτα ράφια. Μέσω των προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτούνται δεκάδες μελέτες για έργα στην Καβάλα, ελαφρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου και άρα τους πολίτες, συμπλήρωσε ο Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως εάν ο εκδότης δεν ανασκευάσει τα λεγόμενά του, θα καταφύγει ο ίδιος και οι εμπλεκόμενοι φορείς στη δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το παντοπολείο και το φαρμακείο είναι ανοιχτά. Καλό θα ήταν όμως να παρέμεναν ανοιχτά πάντα και όχι μόνο προεκλογικά ή όταν βρίσκονται συνεργαζόμενοι εταίροι. Από χθες το συγκεκριμένο αυτό ραδιόφωνο και η εφημερίδα, την οποία δεν θέλω να σας τη δείξω σεβόμενος την αξιοπρέπεια τη δική σας, επικαλείται ψευδώς ότι ο Δήμος Καβάλας δίνει χρήματα και μάλιστα με την έκφραση «σκορπά λεφτά» στα πανεπιστήμια Ρουμανίας και Αρμενίας, ενώ την ίδια στιγμή κρατάει κλειστό το παντοπολείο, για την οποία εάν ανασκευάσει
Τον προειδοποιώ από τώρα, αν δεν ανασκευάσει, τον προειδοποιώ από τώρα ότι θα προσφύγω στη δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη, για λογαριασμό τόσο του Δήμου όσο και την προσωπική τη δική μου. Λοιπόν, προσβάλλει μια ολόκληρη κοινωνία. Προσβάλλει και έναν ολόκληρο μηχανισμό του Δήμου. Για δύο λόγους. Θα σας τα αναλύσω ένα προς ένα. Το κοινωνικό παντοπολείο βεβαίως και είναι ανοιχτό. Βεβαίως και μοιράζει τρόφιμα στους δικαιούχους. Βεβαίως και λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο χάρη στο πρόγραμμα Στηρίζω, το οποίο στηρίζει την κοινωνία με την εθελοντική συμμετοχή φορέων και οργανώσεων. Δεν πρόκειται να δεχθώ εγώ να μειωθεί η προσπάθεια που κάνουν οι συγκεκριμένοι αυτοί εθελοντές. Αυτό είναι το κοινωνικό μας φαρμακείο. Είναι προσβολή προς τους φαρμακοποιούς, τους γιατρούς και όλους τους εθελοντές να αναφέρονται αυτά τα ψέματα. Ότι χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα κάναμε την πολεοδομική μελέτη του στρατοπέδου Ασημακοπούλου, που σήμερα βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Αβραμόπουλου, για υπογραφή. Λοιπόν, ακούσαμε την απάντηση του Κωστή Σιμιτζή, του Δημάρχου Καβάλας. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, παρακαλώ, να συνομιλήσουμε. Ναι. Παρακαλώ, πάρτε τον κύριο Τελιγιάννη τηλέφωνο, γιατί θέλω να μας δώσει μια απάντηση επίσης. Εσείς έχετε παρακολουθήσει το θέμα από πολύ κοντά. Ναι. Τώρα, με ποιον από τους δύο συμφωνείτε, γιατί γνωρίζετε τα πράγματα και εσείς, τουλάχιστον πόσο μας λέτε? Εγώ συμφωνώ με τα σκρίπτα μάνα. Τα έγγραφα. Τα γραπτά, λοιπόν. Τα γραπτά μένουν. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό θα σας πω ότι η Δημοφέλεια Σύμβαση Παροχής, η εταιρεία με την επωνυμία Smart Expo and Design LTD, ακούστε, με έδρα το Παρανέστη Βουλγαρίας. Mm-hmm. Παρακαλώ πολύ. Παρανέστη Βουλγαρίας. Ακριβώς, ναι. Οδός Σβόμποντα 3, με αφημί Βουλγαρία τάδε τάδε, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κυρία Μουρατίδου Άννα, αποκαλούμενη στο παρόν συνεργάτης, λαμβάνει υπόψη τάδε τάδε, να μην σας κουράσω. Ναι. Γιατί δεν μπορούσε δηλαδή να δημιουργηθεί μια σύμβαση με μια εταιρεία της Καβάλας, της Ελλάδας? Το παράνομο που είναι σε αυτό? Εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο. Είπα ότι δεν δίνεται βάση στην οικονομική ενίσχυση εταιριών ή ομίλων οι οποίοι αυτή τη στιγμή αιμορραγούν στην Ελλάδα ή, αν θέλετε, στην Καβάλα. Αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Εσείς, κύριε Ανίδη, είστε και δημοτικός σύμβουλος, τα γνωρίζετε αυτά? Να σας πω, εμείς, τώρα αναφερθήκατε στο κοινωνικό παντοπολείο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι, ναι, εδώ και χρόνια, ναι, η παράταξή μας στα ζητήματα αυτά έχει ασκήσει έντονη κριτική, έχει κάνει αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει διαχρονικά στο κοινωνικό παντοπολείο. Αν θυμάστε, για τις, ναι, τιμές, τα προβλήματα που είχαμε δημιουργηθεί, τα έχουμε, ναι, αναδείξει. Και φυσικά ασκούμε έντονη κριτική στον Δήμαρχο για το γεγονός ότι η ευαισθησία του στους καιρούς που ζούμε, στην παροχή, στις ομάδες των συμπολιτών μας που πλήττονται από τα μνημόνια και από αυτές τις πολιτικές, δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Με το ζόρι, αγκαρία έκανε, αξιοποιώντας τις παρενέσεις του κόσμου και την δική μας πίεση για να παρέχει μέσω του κοινωνικού παντοπολείου αυτά τα ελάχιστα που παρέχει στους συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα, ναι, επί των πολύ συγκεκριμένων, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τον κύριο Νικήτα είναι και αντικείμενο έρευνας και δικής του, ναι, εμείς σε αυτή τη φάση που μιλάμε δεν μπορούμε να πούμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, γιατί χρειαζόμαστε και εμείς την πληροφόρηση για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε υπεύθυνα σαν παράταξη. Να τονίσω, ναι, ότι εμείς είμαστε μία παράταξη, ίσως η πιο δραστήρια στο Δημοτικό Συμβούλιο, και από επιλογή του Δημάρχου δεν είμαστε σε σημαντικούς τομείς του Δήμου, όπως η ΔΕΙΑΠ και όπως και η Δημοφέλεια. Εκεί στα οποία, για τα οποία αναφέρεται και ο κύριος Νικήτας τώρα, ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαίο που δεν είμαστε σε αυτά. Αν ήμασταν, θα είχαμε μια που πολύ πιο σαφή εικόνα. Υπάρχουν αποκλεισμοί. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτά. Για ποιο λόγο υπάρχουν αποκλεισμοί όμως? Ίσως η φωνή μας και ο έλεγχος που θα κάναμε να ήταν τόσο ενοχλητικός, όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε τόσο ενοχλητική παράταξη, που εκεί φυσικά δεν μπορεί να μας να κάνει κάτι. Ο λαός μας έβαλε εκεί. Σαφώς. Δεν χρειάζεται να είναι. Λοιπόν, να πάμε όμως τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Δελιγιάννη, υποψήφιο στις επερχόμενες εκλογές για το Δήμο Καβάλας. Κύριε Δελιγιάννη, γεια σας.
Τι κάνετε, κύριε Μουτζούρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους προσκεκλημένους σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω τη δυνατότητα να σας βλέπω, γιατί είμαι με την κόρη μου και μου έχει κάνει ένα ωραίο μεσημεριανό, αλλά αυτή την ώρα νομίζω ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και διέκοψα το μεσημεριανό μου για να είμαι κοντά σας, να ξέρετε. Να είστε καλά, κύριε Ντελιγιάννη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για το πρωτοσέλιδο που είχατε, που εκδώσατε, ναι. Για την απάντηση που έδωσε ο κύριος Σιμιτζής. Έδωσε απάντηση ο Δήμαρχος για το πρωτοσέλιδο μου. Την απάντησή σας, ναι. Μάλιστα. Άρα είναι, κυρία Μουτζούρη, είναι στην καβάλα ο Δήμαρχος. Δεν πιστεύω ότι δεν έχετε ενημερωθεί. Με ενημέρωσαν τηλεφωνικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε η άλλη ιδιότητά μου τώρα του υποψηφίου σημαίνει ότι πρέπει να έχω και αρκετό τρέξιμο, αλλά είναι στην καβάλα ο Δήμαρχος και μίλησε για μένα, νομίζω. Είναι εδώ, Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Τα χρήματα, από ό,τι είπε ο κύριος Σιμιτζής, προέρχονται από τις Βρυξέλλες και αν δεν ανασκευάσετε όλα αυτά που τον κατηγορείτε για το κοινωνικό παντοπολείο, για το φαρμακείο, για τα χρήματα που δόθηκαν στα πανεπιστήμια της Ρουμανίας, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ποια είναι η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας η απάντηση? Ναι, καταρχάς είναι ένα σημάδι πανικού το να απειλείται ένας δημοσιογράφος επειδή λέει την αλήθεια. Λυπάμαι που ο Κωστής ο Σιμίτσης ακολουθεί αυτή την κακή οδό. Γιατί είναι κακή οδό στη δημοσιογραφία να μην απαντάς. Εμείς τον καλούσαμε στο τηλέφωνο επανειλημμένες φορές για όλα τα ζητήματα και απέφευγε να μας το σηκώσει. Ήταν, κυρία Μουτζούρη, σε αλλεπάλληλες συσκέψεις. Νομίζω ότι έχετε τον κύριο Νικήτα στο πάνελ. Έχω τον κύριο Νικήτα και τον κύριο Ηλία Ιωαννίδη. Να χαιρετήσω και τον Ηλία τον Ιωαννίδη. Νομίζω ότι ο κύριος Νικήτας χθες στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο ήταν αποκαλυπτικός. Εμείς κάναμε αυτό που η δημοσιογραφία και το λειτουργήμα. Τα υπόλοιπα ο κύριος Νικήτας. Ναι, όλα αυτά, κυρία Μουτζούρη, που δημοσιεύει η Νεάπολης είναι αλήθειες. Είναι πράγματα απολύτως διασταυρωμένα. Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτό που ο κύριος Σιμιτζής σήμερα προσπάθησε να κάνει επιχειρώντας να με απειλήσει, να με σταματήσει, χρησιμοποιώντας όχι την οδό που ένας πολιτικός πρέπει να χρησιμοποιεί, τον διάλογο, γιατί εκεί στον κύριο Ιωαννίδη έχω κάνει σφοδρότατη κριτική, αλλά ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο να μου πει ή να δώσει συνέντευξη και να πει ότι απειλώ να σε πάω στα δικαστήρια, Δελιγιάννη. Και να πω ξεκάθαρα ότι είναι σημάδι πανικού του κυρίου Σιμιτζή. Να πω ξεκάθαρα ότι νομίζω δίπλα του με ενημέρωσαν ότι ήταν η κυρία Χατζηβαρίτη. Σε συνέντευξη. Δεν το γνώριζα. Για τσεκάρετε λίγο, η κυρία Χατζηβαρίτη, η πρόεδρος της πνοής, γιατί νομίζω ότι αναφέρθηκε στην πνοή ο κύριος Δήμαρχος και αναφέρθηκε στο έργο της από ό,τι με ενημέρωσαν, γιατί ακόμα δεν έχω δει τη συνέντευξη. Ψάξτε, γιατί έχετε πολύ καλή δημοσιογραφική ομάδα, ψάξτε να βρείτε ποια η σχέση στενού συνεργάτη του κυρίου Σιμιτζή, ειδικού συμβούλου που τον έχει προσλάβει ο ίδιος, με την πρόεδρο της πνοής και θα δείτε ποιες οι σχέσεις έχουν δημιουργηθεί. Κύριε Δελιγιάννη, γιατί να ψάξουμε, εφόσον εσείς τα γνωρίζετε, γιατί δεν μας τα λέτε εσείς? Γιατί ο κύριος Σιμιτζής θα με οδηγεί στα δικαστήρια και εγώ πρέπει αυτή την ώρα να κρατήσω όλα τα στοιχεία για το επόμενό μου πρωτοσέλιδο. Γιατί θα με οδηγήσει στα δικαστήρια? Μα για το λόγο το ότι ο κύριος Σιμιτζής είναι σε πανικό. Μόλις έμαθε την κάθοδό μου, είναι σε έναν πανικό και όπως το είδατε ήταν εσπευσμένη η συνέντευξη σήμερα. Από ό,τι μου είπαν, 11 και 4 και δεν έχει προβλήματα η καβάλα. Η καβάλα αυτή την ώρα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και ήταν μάλιστα πολύ καυστικός, όπως μου είπαν, απέναντί μου και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Τα λεφτά στο Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας και στο Πανεπιστήμιο της Αρμενίας τα έδωσε και με υπογραφή του αντιδημάρχου του. Και μπορείτε να το ρωτήσετε, δεν ξέρω αν ήταν εκεί κάποιος δημοσιογράφος σας, να το ρωτήσετε ο κύριος Τάσος Μυρλόγλου, ο πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών, γιατί έφυγε άρον-άρον από το Δήμο. Γιατί ρωτήσετε τον και αυτό το πράγμα. Ρωτάω εσάς, ειδικό σας άποψη. Να τον ρωτήσετε. Εγώ κάνω ερωτήματα όπως από την πολιτική μου θέση, γιατί δεν χτυπάει τον εκδότη, χτυπάει τον υποψήφιο δήμαρχο, ο κύριος Σιμιτζής. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Θα κάνουμε μια εκστρατεία δημαρχιακή και εγώ και αυτός και πιστεύω ότι θα είναι ξεκάθαρα όλα στον καβαλιώτικο λαό.
Αρχίσε πολύ γρήγορα το παιχνίδι της μάχης πάντως για την... Κυρία Μουτζουρή, εγώ χωρίς κοινωνική πολιτική, Δήμο Αρχοκαβάλας, δεν μπορώ να αποδεκτώ όταν ο λαός, οι καβαλιώτες, οι συνδημότες μου χυμάζονται, χάνουν τη δουλειά τους, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και δεν μπορώ να παίζω με την αγωνία του πολίτη που πάει στο Περιγιάλι, παρακαλώ, στείνεται έξω από του Κοτσάλου για να πάρει δύο πακέτα μακαρόνια και αν θα τα πάρει. Τα ξέρετε πολύ καλά αυτά τα πράγματα και ξέρετε πολύ καλά ότι η κυρία Χατζηβαρίτη, πρόεδρος της ΠΝΟΗΣ, όταν ο κύριος Ηλίας Καλανταρίδης έδωσε συγκλονιστικά στοιχεία για το πρόγραμμα Στηρίζω και τα έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το καλύψατε το θέμα, η κυρία Χατζηβαρίτη βγήκε και είπε ότι είναι προεκλογικές οι κινήσεις του κυρίου Καλανταρίδη, λες και είναι δημοτική σύμβουλος του κυρίου Σιμιτσή. Και αναζητήστε τον κύριο Καλανταρίδη, το δημοτικό σύμβουλο, του απάντησε ποτέ η ΠΝΟΗ αν έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν με την διάβγεια που πρέπει να υπάρχει το καθεστώς αυτών των προσλήψεων ή υπήρχαν θέματα στη δημοσίευση και την ανάρτηση του διαγωνισμού. Και τα ξέρει και ο Ηλίας ο Ιωαννίδης που είναι εκεί δίπλα σας να σας τα πει καλύτερα. Θα μας τα πείτε λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη. Ρωτήστε τα όλα αυτά και ο κύριος Σιμιτσής σας απαντήσει σε όλα αυτά. Ναι. Και από εκεί και πέρα ας κάνει κριτική στο δημοσίευμά μας αλλά όχι στον υποψήφιο δήμαρχο, γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται είναι τελή υποπανικό. Ναι, παρόλα αυτά ο κύριος Σιμιτζής είπε ότι η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων γίνεται, λέει, με τέτοιο τρόπο, σας διαβάζω ακριβώς τα λόγια, και μεθοδικότητα που άλλοι δήμοι της χώρας... Η Καβάλα τι κερδίζει, κυρία Μουτζούρη. Όπως τηλεφωνούν, λέει, και ζητούν τις συμβουλές του Δήμου Καβάλας. Η κόρη σας σπούδασε, είναι πτυχιούχος και τη σπουδάσατε εσείς με τον ιδρώτα σας. Η Καβάλα τι κερδίζει. Έτσι, μπράβο. Η Καβάλα τι κερδίζει όταν εγώ δίνω στα παιδιά της Αρμενίας στο Πανεπιστήμιο 18.000 ευρώ και 30.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας. Πέστε μου τι κερδίζει η Καβάλα και γιατί να ασχολούνται οι σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες που τους πληρώνουμε 18.000 ευρώ το χρόνο, να βρίσκουν ευρωπαϊκά προγράμματα για να ενισχύουμε τα πανεπιστήμια της Ρουμανίας και της Αρμενίας. Πέστε μου ένα λόγο και εγώ αύριο ανακαλώ το δημοσίευμα και ζητάω συγγνώμη. Ένα λόγο να μου πείτε. Με ενημερώνουν ότι δεν ήταν η κυρία Χατζηβαρίτη δίπλα στον κύριο Σιμιτζή, έτσι δεν είναι. Ωραία. Άρα, ρωτήστε γιατί δεν είχε την κυρία Χατζηβαρίτη δίπλα, η οποία είναι η πρόεδρος, και ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Χατζηβαρίτη αν έχει συγγενική σχέση με ειδική συνεργάτηδα του κυρίου Δημάρχου. Ψάξτε τα αυτά με τη δημοσιογραφική σας ομάδα, βάλτε το σάκι το Κολυβά που είναι πολύ καλό χέρι. Και θα δείτε και θα μάθετε πράγματα. Η κόρη της δεν είναι. Σας λέω, ψάξτε το. Ψάξτε το, ρωτήστε τα και θα δείτε πώς προσελήφθη η κόρη της κυρίας Χατζηβαρίτη ως ειδική συνεργάτης. Με ανοιχτό διαγωνισμό ή με επιλογή προσωπική του κυρίου Σιμιτσή. Είναι γνωστό. Εγώ κάνω χρόνια. Ερωτήματα. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια πώς. Κάνω ερωτήματα, αλλά η κόρη σας, κυρία Μουτζούρη, δεν έχει προσληφθεί ειδική συνεργάτη. Δεν είχε καν το δικαίωμα να καταθέσει φάκελο όταν ο κύριος Σιμιτσής έψαχνε υπεύθυνη για να κυνηγά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σας λέω αυτονόητα πράγματα που μας εξοργίζουν όλους. Μάλιστα. Κύριε Δηληγιάννη, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, η ιστορία. Θα βγουν, από ό,τι καταλαβαίνω, αν ξεκίνησαν αυτά να βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν είναι αληθινά ή αν δεν είναι. Θα τα δείξει η ιστορία. Όχι, είναι έγγραφα. Είναι έγγραφα. Κυρία Μουτζούρη, αν έχετε την Νεάπολη μπροστά σας και τον δεν κύριο Νικήτα, είναι έγγραφα. Είναι έγγραφα τα οποία έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και δεν έχουμε κανένα λόγο να λέμε ψέματα, γιατί ποτέ δεν έχουμε πει ψέματα. Είναι πολύ βασικό σε μένα προσωπικά όταν μου καταλογίζει κάποιο κάτι να μου φέρνει στοιχεία. Ο κύριος Σιμιτσής σήμερα παραδέχθηκε ότι δίνει τα λεφτά αυτά μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος. Πρέπει να γνωρίζει η καβαλιώτικη κοινωνία ότι ο Κωνσταντίνος Σιμιτσής αυτή την ώρα με την ομάδα του κυνηγάει ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί μετέχουμε και στην Επιτροπή Περιφερειών, όχι για να βοηθήσουμε τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις και τους συμπολίτες μου, κυνηγάει για να βοηθάμε αυτή την ώρα το Πανεπιστήμιο της Αρμενίας. Δηλαδή είναι λάθος η ιεράρχηση. Ο Δήμαρχος, ο οποίος μαθαίνω ότι ετοιμάζεται για να πάει στην ΕΜΙΤ στην Κωνσταντινούπολη, κάνα τετραήμερο τώρα θα λείψει, δεν έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο κοινωνικό, οικονομικό στην κοινωνία μας αυτή την ώρα. Δεν το έχει καταλάβει. Κύριε Δηληγιάννη. Ναι, κύριε Νικήτα, λοιπόν, παρακαλώ. Έγγραφο από τη Δημοφέλεια. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Δεν θα αναφέρω όλους τους συμβαλόμενους. Προσέξτε. Η εταιρεία με την επωνυμία Smart Expo and Design LTD με έδρα το Πετρίτσι της Βουλγαρίας, οδός Σβόμποντα 3 και αφημί Βουλγαρία τάδε τάδε, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κυρία Μουρατίδου Άννα, αποκαλούμενη στο παρόν συνεργάτης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω. Στην Καβάλα δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη μια άλλη. Τι, η κυρία Μουρατίδου στο Πετρίτσι, τι κάνει, τι εταιρεία έχει. Δεν ξέρω. Τι της ανέθεσε να κάνει. Δεν ξέρω, κύριε Δηληγιάννη, έγγραφο. Ναι.
Έτσι. Ναι, ναι, προσέξτε κύριε Νικήτα, μη σας κάνει και σας μήνυση ο κύριος Σιμιτσής με αυτά που λέτε στον αέρα. Ας κάνει τότε στην διάβια μήνυση. Προσέξτε, στο Πετρίτσι δεν νομίζω ότι έχει ψηφοφόρους ο κύριος Σιμιτσής. Κυρία Μουτζούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με ζητάει η κόρη μου. Ναι. Καλά να περάσετε, καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, χαιρετώ. Γεια σας. Ναι. Κύριο Ανίδη. Πάμε σε εσάς. Να μην πάμε στον κύριο Ανίδη, ωραία. Δεν θα πάμε. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μαζί μου ο κύριος Ηλίας Ιωαννίδης, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Μιχάλης Νικήτας, δεξιά μου. Το μεάρχης τώρα, το ΕΠΑΜ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα σχόλιο σας για την όλη υπόθεση και κάτι ακόμη έχετε να πείτε, μου είπατε, και μετά να πάμε στον κύριο... Να πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι χορηγίες που έχουν γίνει, που εντάξει, υπάρχει νομότυπες... Υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή, νομότυπες... Φαντάζεται λίγα-λίγα, ας πούμε. Νομότυπες είναι όλες. Βέβαια, για μένα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, αν αυτά τα χρήματα που πήγανε μέσω του διάβλου της τοπικής αυτοδιοίκησης της Καβάλας, υπάρχουν παραστατικά τα οποία βεβαιώνουν ότι ο σκοπός για τον οποίο πήγανε και πώς χρησιμοποιήθηκαν είναι σωστός και υγιής και αν πιάσαν τόπο. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλα προγράμματα σε Ουκρανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αυστρία, δηλαδή στην Αυστρία ο Δήμος της Καβάλας για την Αυστρία. Δεν μου φαίνεται 103.190 ευρώ. Δεν μου φαίνεται πολύ περίπου. Αυστρία, Σλοβενία, Λιουμπλιάνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να το κλείσω αυτό και θέλω να θυμίσω στους ακροατές που μας ακούνε. Τηλεθεατές. Πάλι, είδες, στην τη ρήμη του λόγου κάνω λάθος. Δεν πειράζει όμως. Εγώ εξάλλου, εδώ είμαι, ζήτησα συγγνώμη και για τα 800 δις που είπα και ήταν 800 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά όμως, σας βεβαιώνω ότι είναι 1,5 δις. Έτσι, όλο το κονδύλι μέχρι στιγμής που ερευνάω. Η υπόθεση των προγραμμάτων εννοείται. Ναι, αυτά εδώ. 1,5 δις είναι. Και μου γεννιέται η απορία, στα ΤΕΗ της Καβάλας δεν μπορούσε να δοθεί ένα πρόγραμμα. Αυτό είναι για μένα η απορία μου. Για τα ΤΕΗ της Καβάλας ένα πρόγραμμα δεν μπορούσε. Θα το κλείσω όμως και θα πω, χωρίς να στοχοποιώ κανέναν, τη ρίση του Θουκυδίδη. Δεν το λέω εγώ, Θουκυδίδης το είπε. Παρακαλώ να σβήσετε ένα σίγμα από τον κύριο Τελιγιάννη. Κόντρα Σιμιτσή Τελιγιάννη. Ευχαριστώ. Χωρίς να στοχοποιώ κανέναν, θέλω να πω ότι ο Θουκυδίδης είχε πει το 470 περίπου, 398 νομίζω μετά. Είπε ότι προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδας του στους εχθρούς του, αλλά είναι και αυτός ο οποίος, ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει απαραίτητα, δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει. Βέβαια αυτό δεν έχει στόχο κανέναν, απλά το λέω έτσι σαν επίλογο και να θυμίσω αυτά που έλεγε ο Θουκυδίδης. Αλλά δεν στοχοποιώ κανέναν με αυτό. Μια μικρή τοποθέτηση. Λοιπόν, κυρία Μουτζούρη, η παράταξή μας, το αντιλαμβάνουμε, ελπίζω τα δημοσιεύματα του κυρίου Δελιγιάννη να μπορεί να τα αναπτύξει, να τα δικαιολογήσει, να μπορεί να εμβαθύνει, γιατί είναι πολύ σοβαρά να ευσταθούν από την άποψη ότι πρέπει να τα δικαιολογήσει. Η δική μας η παράταξη, το γνωρίζετε, το είπα και πριν, με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι και λεπτά ζητήματα και ευαίσθητα ζητήματα όλα αυτά, με μεγάλη προσοχή έχει αναδείξει σοβαρές πτυχές της λειτουργίας του Δήμου και του κυρίου Σιμιτσή και συνολικά της διοίκησης του Δήμου. Είναι η παράταξη που πήρε την πρωτοβουλία για το κοινωνικό παντοπολείο και κάλεσε και τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης και είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Αλλά έχοντας στοιχεία, παρουσιάζοντας στοιχεία. Έτσι όπως ακούγονται σήμερα αυτά, εμένα μου προκαλούν έναν προβληματισμό. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επί αυτών, γιατί τώρα τα έχουμε ακούσει και καταλαβαίνετε για την σοβαρότητα της παράταξής μας και για να την προστατέψω και την παράταξή μας, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω από αυτό που είπα πριν. Ας αποδειχτούν, ας μπει αυτή η διαδικασία στον κοινωνικό διάλογο και να δούμε.
τα μεγάλα σκάνδαλα, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για πράγματα που μπορεί να είναι μικρά σκάνδαλα ή λιγότερο μικρά, τα μεγάλα σκάνδαλα που ζούμε είναι η διαδικασία του μνημονίου, είναι η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, είναι το ότι δεν έχουμε δημοκρατία, είναι ότι η πατρίδα μας δεν κυβερνάται από εγχώριες δυνάμεις. Πριν πάμε σε αυτά. Και επί αυτών οι διοικήσεις που κυβερνούν και τον Δήμο Καβάλας έχουν αποφασίσει να υπάγονται, να υπάγονται στο γερμανικό προξενείο, έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν τώρα, δηλαδή, σε αυτά. Θέλω να πω ότι εμείς επικεντρωνόμαστε στα μεγάλα, βάζουμε τα ζητήματα στην πραγματική τους διάσταση και φυσικά δεν αφήνουμε τίποτα που όταν πέσει στην αντίληψή μας, με τις μικρές δυνατότητες που έχει η παράταξή μας, να μην το αντιμετωπίσουμε. Εκεί στην κάμερα σου παρακαλώ να τα λέτε, όπως σημαίνω προσωπικά. Κοιτάω εσάς. Την επόμενη φορά θα κάνουμε ένα τραπέζι που να μπορούμε να κοιταζόμαστε και θα βάλουμε αναλόγως τις κάμερες. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στα μεγάλα θέματα που θέλω να συζητήσουμε λίγο για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΕΠΑΜ, που έχω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται τελικά με την υπόθεση του αγωγού ΤΑΠ, λόγω του ότι είναι δημοτικός σύμβουλος. Να, ένα σκάνδαλο κατά τη γνώμη μου, ότι περνάει ο αγωγός αυτός από τη χώρα μας με την προϋπόθεση ότι δεν θα δώσει φυσικό αέριο στο λαό αυτής της χώρας. Πηγαίνει για τους λαούς της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η κυβέρνησή μας δεν έκανε αυτά που έπρεπε προκειμένου να πάρει τα περισσότερα δυνατά από αυτό το πέρασμα του αγωγού, πάει να εξυπηρετήσει συμφέροντα τεράστια και αυτό περνώντας ένα μεγάλο μέρος αγροτικής έκτασης γεωργικής καλλιέργειας το ακυρώνει και υπάρχει μια διαδικασία εδώ και ένα χρόνο, οι αγρότες διαβουλεύονται και όχι μόνο οι αγρότες, ξεσηκώνονται και προσπαθούν τουλάχιστον να καταφέρουν το εξής. Να αλλάξει η όδευση του αγωγού, η χάραξη, να μην περάσει μέσα από καλλιεργήσιμη γη, ειδικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τα Τενάγια του Φιλίππου, που εκεί υπάρχουν και σοβαρά ζητήματα επικινδυνότητας. Αν δεν περάσει μέσα από αγροτεμάχια και περάσει από κάποιον άλλο τρόπο, μέσα από τα βουνά ή δεν ξέρω κι εγώ. Έχει γίνει. Δηλαδή τότε συμφωνείτε να περάσει γίνει αυτός ο αγωγός. Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι εμείς στη Βουλή δεν ψηφίσαμε. Για πολιτικούς λόγους, για γεωστρατηγικούς, δεν ψηφίσαμε με το πέρασμα του αγωγού, χωρίς να είμαστε αντίθετοι γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει μια τέτοια δραστηριότητα. Να πω όμως, η είδηση δεν είναι αυτή, κυρία Μουτζούρη. Είναι η εξής. Πριν από δύο μέρες, τη Δευτέρα, έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο, όπου η εταιρεία παρουσιάστηκε από τον κύριο Δήμαρχο, μια εταιρεία και οι εκπρόσωποι. Τα είπατε? Ναι, τα είπαμε, τα κάναμε και ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, και ενώ έχει αποφασιστεί ένα συλλαλητήριο που πρέπει να είναι ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, βλέπουμε να γίνεται μια μεθόδευση από την πλευρά του κυρίου Δημάρχου να αδυνατήσει ή να ακυρωθεί αυτό το συλλαλητήριο, επειδή η εταιρεία υποσχέθηκε ότι δεν τα ήξερε και θα τα ξανασκεφτεί. Για μας είναι σοβαρό η κοινωνία, ο λαός, οι αγρότες να αντιδράσουν και με τον τρόπο αυτό να ακυρώσουν τουλάχιστον τη συγκεκριμένη χάραξη που καταστρέφει εκατοντάδες στρέμματα γης από την περιοχή που περνάει, από τις περιοχές που περνάει. Λοιπόν, να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε να πούμε λίγο για τα πανελλαδικά μας θέματα, τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις του ΕΠΑΜ σε κάποια θεματάκια. Πάμε. Την οποία σε πρώτη φάση την υποστηρίζουμε. Κύριε Βιονίδη, είμαστε στον αέρα ήδη. Παρακαλώ. Τι θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα στην Ελευθερούπολη? Σήμερα στις 7 η ώρα στην Ελευθερούπολη θα γίνει κάτι πολύ ωραίο, πολύ καλό, ναι, πολύ ελπιδοφόρο. Θα μαζευτούν κάτοικοι από τον Δήμο Παγκαίου, mm-hmm, με το κάλεσμα που έγινε από την ομάδα που την πρωτοβουλία την πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και συμμετέχει και το ΕΠΑΜ, ναι, και είναι πολύ καλό αυτό που συμβαίνει εκεί. Μια συνεργασία που ελπίζω να καρποφορήσει. Συγκροτείται δημοτική παράταξη, ναι, η οποία θα αντιπαρατεθεί με τις τρεις παρατάξεις, τις μνημονιακές παρατάξεις που διεκδικούν την ψήφο των κατοίκων του Δήμου Παγκαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιο? Ναι. Την παράταξή μας έχουμε έρθει σε επικοινωνία με μια ομάδα μεγάλη που έχει το ΕΠΑΜ στην περιοχή του Παγκαίου και δραστήρια. Ναι. Και φυσικά ευελπιστούμε ότι αυτό δεν θα μείνει μόνο σε αυτή τη συνεργασία και άλλες δυνάμεις που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Για να κάνετε τι ακριβώς δηλαδή? Θα ιδρύσουμε δημοτική παράταξη και θα διεκδικήσουμε τη διοίκηση του Δήμου Παγκαίου. Δράσεις
Ποιες θα είναι οι δράσεις? Διοίκηση του Δήμου Φαγκείου. Θα κατεβούμε στις εκλογές. Μάλιστα. Και θα αντιπαρατεθούμε με τους δημάρχους, τους υποψηφίους. Και θα διεκδικήσουμε την διοίκηση του Δήμου Παγκαίου. Θα διεκδικήσουνε, μην πω διεκδικήσουμε. Εσείς δεν είστε μέσα σας. Εγώ δεν είμαι κάτοικος του Δήμου Παγκαίου, αλλά... Εγώ που είμαι κάτοικος του Δήμου Παγκαίου, ναι, επίσης... Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Έχει γίνει και μια συνεργασία πάλι ενός τμήματος του ΕΠΑΜ που είναι κάτοικοι Δήμου Νέστου. Και αυτοί συνεργάζονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι ο κύριος, για μάθετε το όνομά του. ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΑΜ, πώς έγινε η όλη αυτή η συνεργασία, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, πώς... Γιατί έχετε ένα κακό, έχετε ένα πολύ μεγάλο κακό. Έχω πολλά κακά. Ναι, και ειδικά οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το έχουν αυτό. Είμαστε κακοί. Βάζετε ταμπέλες με αυτό που, με την ιδεολογική πλατφόρμα που έχουν, που έχει η άρχουσα τάξη. Λοιπόν, προσέξτε. Οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΠΑΜ πώς συγκλίνουν. Αυτό που έχει, η πλατφόρμα, η ιδεολογική που βγάζουν και την εφαρμόζουν οι 300 στη Βουλή, δεν έχει καμία σχέση απολύτως με τον απλό λαό. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Η βάση έχει τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Αφήστε αυτούς από πάνω. Μην κολλάτε ταμπέλες. Δεν υπάρχουν ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε φασίστες. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, πρέπει να γίνει τέτοια αλλαγή στην ελληνική κοινωνία, στο λαό, όχι στην πολιτικο-οικονομική ελίτ, τέτοια αλλαγή που να επαναπροσδιοριστούν όλες αυτές οι έννοιες του αριστερός, δεξιός. Στο χέρι σας είναι να μας κάνετε ακριβώς, να αλλάξουμε γνώμη αυτό. Και να διορθώσουμε αυτά που ακριβώς, αυτό λέω. Μέχρι τώρα ήταν λάθος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε στο πανελλαδικό μας το θέμα, στα πανελλαδικά μας μάλλον, γιατί είναι πολλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω πολύ χρόνο, μακάρι να είχα περισσότερο. Γι' αυτό να πω κάτι ήθελα, για τον τάπη, για τον τάπη ήθελα να πω. Γιατί να, μιλήσω. Παρακαλώ, πείτε. Ναι, δύο κουβέντες και να με συγχωρείς. Αλλήμον, ναι, αλλήμον. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μία στόχευση, πώς θα απορριθμίσουν και θα διαλύσουν τον πρωτογενή τομέα. Αφού προηγουμένως διαλύσανε την γραμμή παραγωγής, και σας βιομηχανική γραμμή παραγωγής, από το 1977 και μετά, δηλαδή απορριθμίσανε και διαλύσανε Πίτσος, Ιζόλα, Πειραϊκή, Πατραϊκή, όλα, δεν αφήσαν μέχρι και την Ισάν, τα Ντάτσι, ό,τι ελληνικό έχει τελειώσει. Ό,τι εξαγωγή. Ναι. Τώρα τι κάνουνε, πάνε να φέρουν τον ΤΑΠ από εδώ, να κόψουν όλη την αγροτική, τον πρωτογενή τομέα, να τον κόψουν στη μέση, να του πάρουν και κάποια μέτρα γης, να φέρουν και δυνάμεις, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, να φέρουν και δυνάμεις του ΝΑΤΟ για να διασφαλίσουν την ομαλή ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα. Λοιπόν, πάω στον κύριο Ιαννίδη. Κύριο Ιαννίδη, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, άσχετα αν κάποιοι τις πιστεύουν ή κάποιοι δεν τις πιστεύουν, αν είναι αληθινές. Τις τελευταίες τις πιστεύω ακόμα κι εγώ. Σας αρέσουν? Ναι, μ' αρέσουν. Ναι. Εντάξει. Εφόσον σας αρέσουν λοιπόν, αυτοδυναμία όπως την έχετε δεν θα έχετε. Ναι, έτσι λέτε. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Η πολιτική που εφαρμόζεται δυστυχώς τον κόσμο τον απογοητεύει ακόμα περισσότερο, δυστυχώς λέω, και δημιουργείται ένα ισχυρό ρεύμα το οποίο είναι στα όρια της αυτοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. Αλλά εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ... Εάν δεν έχετε αυτοδυναμία... Θα σας πω λίγο. Σαν ΣΥΡΙΖΑ... Δεν έχουμε αυτοδυναμία. Έχουμε κάνει μια πολιτική πρόταση στην ελληνική κοινωνία, την παρουσιάσαμε και στο συνέδριό μας. Κυβέρνηση με επίκεντρο τις δυνάμεις της αριστεράς και ένα πρόγραμμα το οποίο από τα πρώτα που θα κάνει θα ακυρώσει το μνημόνιο. Με ένα πρόγραμμα αριστεράς. Με επίκεντρο τις δυνάμεις της αριστεράς. Ναι, από όσο η απέκτησή μας εκεί. Ο κ. Τσίπρας πριν ένα χρόνο άφησε ένα μικρό ανοιχτό ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Κανένα. Όπως και ο κύριος. Κανένα. Να ψάξουμε να βρούμε τα ρεπορτάζ. Δεν θα τα βρούμε. Όπως και ο κύριος Μπαλτιάδης πριν από λίγες ημέρες άφησε και εκείνος ένα μικρό ενδεχόμενο. Κυρία Μουτζούρη, το τελευταίο όπλο που αυτές τις μέρες επιστρατεύει η κυβέρνηση είναι μία πρόταση που ακούγεται. Αφού βλέπουν ότι το ρεύμα αυτό δυναμικές υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανακοπεί, μιλάνε για τον ιστορικό συμβιβασμό που πρέπει να γίνει. Ωραία. Ανάμεσα στις δυνάμεις που κατέστρεψαν την ελληνική κοινωνία, που εφάρμοσαν τέτοιες πολιτικές, και στις δυνάμεις που πάνε να την ανορθώσουν, να κάνουν ένα ιστορικό συμβιβασμό για να κάνουν τι?
Δεν υπάρχει περίπτωση, και αν έχετε και τη σημερινή απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι αν είναι δυνατόν, είναι αστείο και να το συζητάμε. Ωραία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά θα μου απαντάτε με επιγραμματικά σχεδόν. Γιατί είναι αρκετές. Εύκολες. Πρώτη γυμνασίου, καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, ναι. Άμα είναι μέσα από την καρδιά σου. Τα δύσκολα θα με βοηθάει και ο κύριος. Άμα είναι μέσα από την καρδιά σου, όλες οι δύσκολες γίνονται εύκολες. Αρκεί να είναι μέσα από την καρδιά. Η αριστερά από καρδιάς πρέπει να απαντάει και από καρδιάς να πορεύεται. Πάμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχουν ξεκαθαριστεί ορισμένα πράγματα τα οποία όχι μόνο σε μένα, αλλά φαντάζομαι και στους τηλεθεατές. Δεν έχετε ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τα Σκόπια. Τι θα γίνει με τη Θράκη. Λάθος. Σκόπια. Ένα κομμάτι. Ωραία. Σκόπια. Ναι. Γιατί προχθές κάποιος βουλευτής μίλησε για Μακεδονία μέσα στο κοινοβούλιο και δεν είπε κανείς. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η επίσημη, καταγεγραμμένη και αυτή που διατυπώνεται από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ονομασία με διπλό προσδιορισμό, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Διπλό προσδιορισμό. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Αυτή είναι η θέση που έχουν σχεδόν όλα τα κόμματα της Βουλής και είναι μια θέση που μας απεμπλέκει και αν την είχαμε υλοποιήσει το χρόνο που έπρεπε δεν θα είχαμε τότε όταν το ζητούσε και η άλλη πλευρά. Ωραία. Με τη Θράκη τι γίνεται. Έχετε και βουλευτές σας, Όλοι έχουν βουλευτές από τη Θράκη. Ακούστε. Υπάρχει η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη που πρέπει να απολαμβάνει, είναι Έλληνες πολίτες, πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες εξουσίας και στη Βουλή. Έχουμε την τύχη και την τιμή να έχουμε δύο εξαιρετικούς βουλευτές από τους δύο νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Και ως εκεί, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο γίνεται στη Θράκη. Λέτε να συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο σχέδιο να δοθεί η Θράκη στην Τουρκία. Δεν ξέρω. Έχω τέτοια ενημέρωση και έχω πρόσβαση κάθε καλή. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Τι να σας πω. Τις δικές σας θέσεις θέλω. Λοιπόν, ο ένας λέει επαχθές το χρέος είναι 5%, ο άλλος λέει είναι απεχθές. Τελικά τι είναι. Η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητή κυρία Μουτζού, είναι η εξής. Σας πληροφορώ ότι όλες οι ερωτήσεις μου αυτές βγήκανε από πολίτες που συζητάμε. Υπάρχουν κεντρικά στελέχη που δεν μερικές φορές, γιατί καταλαβαίνετε ένα πάνελ με πολλούς και που είναι όλοι ξαφνικά γίνονται μαζί με κάποιους δημοσιογράφους, ναι, μιλάω για τα κεντρικά κανάλια. Τις ίδιες θα μου κάνεις και εμένα ερωτήσεις, γιατί έχω κι εγώ απαντήσεις. Στελέχη λοιπόν. Μπορείτε να απαντάτε συγχρόνως τότε για να μην ξαναεπανερχόμαστε. Ναι, να πω μονάχα εμείς πώς δίνουμε την ονομασία των Σκοπίων. North Muppet Show. Α, εντάξει. Παρακάτω. Πάμε λοιπόν. Πείτε μου λίγο για ποιο. Επαχθές, απεχθές, τι λοιπόν. Λέω τώρα. Πρέπει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κεντρικά, πιο κεντρικά, ηγετικά στελέχη, τοπικά, να υπερασπιζόμαστε τις αποφάσεις που παίρνουμε συνολικά. Και εκεί μιλάμε για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, προκειμένου να μπορέσει η κυβέρνηση της αριστεράς να υπηρετήσει το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει. Είναι απαραίτητη η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και από εκεί και πέρα η κατάργηση φυσικά του μνημονίου και η διαπραγμάτευση σε αυτό που μένει με όρους και με ρήτρες ανάπτυξης. Να απαντήσω κι εγώ. Επί του υπόλοιπου και το επί των δανειακών συμβάσεων. Αυτή είναι η θέση του. Λοιπόν, να απαντήσω και εγώ. Απαντήστε και εσείς και μετά θα πω για το μνημόνιο. Λοιπόν, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να γίνουν εκλογές δεν πρόκειται να κάνω αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για μένα δεν είναι ούτε απεχθές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπα. Ή το θέμα είναι. Υποστηρίζουμε από κοινού δημοτική παράταξη. Μέχρι εκεί σταματάω. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, δεν γιατί δεν είναι υποχρέως. Τις κεντρικές μας διαφορές δεν τις βάζουμε. Αντιμνημονιακή παράταξη στη βάση της εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτό ούτε τα λέει συζήτηση, όλα. Τώρα, το χρέος δεν είναι για μένα ούτε απεχθές, ούτε επαχθές. Ξέρετε τι είναι. Οι δεχθές. Οι διεχθές, οι διαζόντος. Και επειδή είναι οι διεχθές και έγινε με παράνομο τρόπο, παράνομοι ήταν και αυτοί που το κάναν, άρα και αυτοί οι παράνομοι πρέπει να τιμωρηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να οδηγηθούν εκεί που πάνε οι παράνομοι. Αυτό είναι η λοιπόν, να σας πω μόνο σήμερα ξανά ο Τσίπρας είπε ότι όταν συμβεί που θα συμβεί η κυβέρνηση, όταν προκύψει η κυβέρνηση της αριστεράς,
οπωσδήποτε εξεταστική επιτροπή για τις συνθήκες που μας οδήγησαν στο μνημόνιο. Για αυτό το έγκλημα που έγινε. Αυτά τα είπαν και άλλοι. Αυτά τα είπαν δοκιμάστε μας, κυρία Μουτζούρη. Εμείς δεν είμαστε από τους άλλους. Και οι άλλοι δεν ήταν από τους άλλους. Ωραία, δοκιμάστε μας. Θα μας δοκιμάσετε. Θα μας υποστείτε, θα μας ανεχτείτε ως κυβέρνηση της αριστεράς. Και νομίζουμε ότι θα σας κερδίσουμε. Θα σας κερδίσουμε. Θα σας κερδίσουμε. Δεν είναι το θέμα να πάρουμε αυτά που θα κάνουμε. Δεν ξέρω αυτό. Βεβαίως δεν είναι. Αυτό δεν είναι το εύκολο μάλλον. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα καταφέρουμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Από αυτό το τέλμα. Έτσι ακριβώς. Και εκεί δεν πάβουμε να τονίζουμε, κυρία Μουτζούρη, ότι είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός. Αυτό που θα επιχειρήσουμε θα είναι πολύ δύσκολο. Πάμε στο μνημόνιο. Σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, πώς θα φύγουμε. Θα φύγουμε από το μνημόνιο, λέτε. Μα σας λέω. Αν φύγουμε από το μνημόνιο, η Βουλή. Ακούτε. Θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε με λίγο. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε το πρόγραμμά μας να το υλοποιήσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Δεν βάζουμε τέτοιο ζήτημα. Εμείς εκεί και με τους εταίρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Ξέρουμε ότι θα έχουμε σκληρές συγκρούσεις, σκληρότατες συγκρούσεις. Mm-hmm. Εμείς θα επιμείνουμε γιατί έχουμε ένα λαό σε ανθρωπιστική κρίση, αυτά θα προτάξουμε την επιβίωση του λαού μας και από εκεί και πέρα θα έχουμε σοβαρό θέμα στη διαπραγμάτευση, θα είμαστε σκληροί διαπραγματευτές και πάνω απ' όλα στους εκβιασμούς, ακούστε με λίγο, στους εκβιασμούς που θα μας βάζουν, εμείς πάντα θα έχουμε την εξυπηρέτηση του προγράμματός μας και όχι την εξυπηρέτηση της Μέρκελ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών μας. Αυτό. Εγώ να απαντήσω. Για μας λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τέρας, ένα θηρίο, έχει καταπιεί ολόκληρη την Ελλάδα, ολόκληρη η ελληνική, το ελληνικό κράτος βρίσκεται στο στομάχι αυτού νου του τέρατος, τελεί υπό τα υγρά πέψης, θα οδηγηθεί αναγκαστικά εκ των πραγμάτων φυσιολογικά στην οδό της αφόδευσης και θα πάει να πλέει δίπλα στις βάρκες, ως αποτέλεσμα αφόδευσης. Μάλιστα. Για να μην πω καμιά χειρότερη κουβέντα. Ο κύριος Σκουρλέτης προχθές στην εκπομπή Ενικός είπε ότι θα κάνει την Ελλάδα λαχανόκηπο. Ανάπτυξη είναι αυτή. Έλα, τέλος πάντων. Εγώ τον άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη και λέει αυτή η χώρα με τις δυνατότητες που έχει δεν μπορεί ο αγροτικός της τομέας να είναι τέτοιος. Και είπε μπορεί η Ελλάδα υπό προϋποθέσεις να γίνει ο λαχανόκηπος της Ευρώπης. Πού το μεμτό και πού το... Ίσως είναι περισσότερο ρομαντικός, δεν είναι τόσο ρεαλιστής. Ναι. Σοβαρολογούμε τώρα. Ναι. Είναι ανάπτυξη να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα, να εισάγουμε βοηδί. Είναι ανάπτυξη αυτό. Φυσικά πρέπει να επιχειρήσουμε. Μα αυτό είναι το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει εργοστάσια ζάχαρης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απαγορεύει να καλλιεργούμε καλλιέργειες δυναμικές που εξυπηρετούν τη χώρα μας. Εμείς λέμε ότι εμείς με το πρόγραμμα το δικό μας θα ξαναζωντανέψουμε την Ήπεθρο, θα ξαναλειτουργήσουμε οι αγροτικές εκτάσεις. Και λέει ότι υπάρχει η δυνατότητα στη χώρα, είναι χαρισματική αυτή η χώρα και το ξέρουμε όλοι και το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, και είπε αυτό το παράδειγμα και ίσως το είπε καθ' υπερβολή. Θα μπορούσε η Ελλάδα υπό προϋποθέσεις αντί να εισάγει αγροτικά προϊόντα να εξάγει. Αλλά πρέπει να τα καλλιεργήσουμε και δεν τα καλλιεργούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει ρυθμίσεις τέτοιες. Να απαντήσω κι εγώ. Απαντήστε, κύριε. Λοιπόν, εμένα ίσως να εννοούσε ότι δεν ήθελε τα λαχανάκια Βρυξελών. Δεν ξέρω. Και ήθελε τα δικά μας λαχανάκια. Εγώ συμφωνώ γιατί μου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες. Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή μου κάτι που είπατε δεν το άκουσα, πώς το είπατε γιατί μου μιλούσα από τη ροή. Πώς το είπατε για τα λαχανάκια Βρυξελών. Βρυξελών. Ναι. Δεν μ' αρέσουν. Δεν σας αρέσουν. Ούτε και σε μένα. Μ' αρέσουν οι λαχανοτολμάδες. Ναι. Λοιπόν, η σχέση σας με την Εκκλησία δεν έχει ξεκαθαριστεί. Πού κειμένεται. Τι λέτε. Τι γίνεται. Τι λέτε. Καλά. Πιο ξεκάθαρη σχέση δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει το δικαίωμα του κάθε πολίτη. Δεν με ενδιαφέρει αν κάνει το σταυρό, αν πιστεύει. Άμα δεν σας ενδιαφέρει. Ναι, ωραία, ωραία. Έτσι, μιλάμε για το... Η αριστερά που έχει διωχθεί για τις ιδέες της, που έχει γεμίσει νεκρούς φυλακισμένους εξόριστους στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, είναι η αριστερά που εγγυάται το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην θρησκεία, στα πιστεύω του, να είναι ανεμπόδιστος, όχι μόνο των χριστιανών, όχι μόνο των χριστιανών, και οι αξίες και οι ιδέες που υπηρετεί η αριστερά είναι κοντά στις αξίες και στις ιδέες του χριστιανισμού, της αλληλεγγύης,
Της... Άσχετο αν είναι, αν δηλώνει... Αν κάποιος έχει κάνει μια φιλοσοφική θεώρηση και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει Θεός, μπορούμε εμείς να τον εμποδίσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει Θεός? Εγώ είναι, σας λέω, είναι προσωπικά αυτά δεδομένα. Δεν θέλω να σας πω εγώ τώρα τι πιστεύω, γιατί τον Τσίπρα τον κάναμε... ναι, λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι θέλω το δικαίωμα του να πιστεύει κάποιος να μην είναι λόγος, ή να μην πιστεύει, να μην είναι λόγος πολιτικών διώξεων, αντιμετωπίσεων διαφορετικών. Στο κάτω-κάτω δεν διαγωνιζόμαστε ως πολιτικά κόμματα στα θρησκευτικά. Ναι. Διαγωνιζόμαστε ποιοι θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα και ποιοι θα αγωνιστούν για να αλλάξουν τη ζωή της χώρας. Εδώ μιλάμε τώρα, λένε για την αριστερά, για άθεους, αλλά αυτοί που μας κυβερνάνε δεν έχουν το Θεό τους και έχουν κάνει δυστυχισμένους εκατομμύρια Έλληνες. Αυτοί οι άνθρωποι που επικαλούνται και τη θρησκεία και το Θεό και τα μεγάλα ιδανικά του χριστιανισμού. Αυτούς πρέπει να εγκαλέσετε για το πόσο αντιχριστιανικό είναι αυτό που κάνουν. Λοιπόν, κυρία Μουτζούρη. Με την πρώτη ευκαιρία να είστε σίγουρος όταν ξανακάνω εκπομπή, θα καλέσω. Για το θέμα αυτό, η πιο ξεκάθαρη θέση για μένα ήταν αυτή που από την πρώτη στιγμή, πριν ακόμα ασχοληθεί με το ΕΠΑΜ ο Καζάκης και αμέσως η πρώτη και το λέει συνέχεια και το φωνάζει και άμα τον καλέσει δεν θα σας πει ότι εγώ είμαι, λέει, άθεος. Αυτό είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι και εγώ είμαι? Εγώ είμαι και χριστιανός και πηγαίνω στην εκκλησία και ο γιος μου είναι και ψάλτης. Λοιπόν, εκείνο που δεν δέχομαι εγώ είναι αυτό που είπε. Εγώ εκείνο που δεν δέχομαι είναι αυτό που είπε ο Πάγκαλος στην εκπομπή της κυρίας Τσαπανίδου. Δεν είμαι χριστιανός. Διότι αν πει δεν είμαι χριστιανός, μπορώ και εγώ να πω είσαι μουσουλμάνος. Άλλο άθεος και άλλο δεν είμαι χριστιανός. Ναι. Έχει διαφορά. Όχι λοιπόν, ότι είναι κακό να είναι κάποιος μουσουλμάνος. Ό,τι θέλεις είναι. Αυτό. Μπορεί να είναι βουδιστής. Έτσι, μπορεί να είναι και ο παδός του Σατανά. Όπως ο Μιχάλο τέτοιο. Καλά. Είναι μεσημέρι. Θα τα πείσουμε για άλλη εκπομπή που θα την κάνουμε. Ποδί στον σατανισμό. Αυτό γίνεται τη νύχτα. Τέτοιες εκπομπές γίνονταν τη νύχτα. Λοιπόν, Κύπρος. Ψήνεται ίσως ένα δεύτερο Ανάν. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Κάτι? Δεν έχω κάποια πληροφόρηση αν κάτι επεξεργάζονται εκεί οι εγκέφαλοι. Εγώ βλέπω μία Κύπρο που τη βυθίσανε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτή την περίοδο. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί κάνει με μία μεγάλη προσπάθεια το ΑΚΕΛ, το κόμμα της αριστεράς της Κύπρου, να παρουσιάσει μία πρόταση η οποία, ενημερώστε με παρακαλώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα αμφισβητεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ και είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που γίνεται και περιμένουμε να την ακούσουμε με ενδιαφέρον. Δεν ξέρω για το σχέδιο Ανάν αν κάτι ετοιμάζουμε. Κάτι. Το σχέδιο Ανάν είναι Πολ Αν, το πω με ωμέγα, Πολ Αν, του Σαμαρά, επειδή είναι Πολ Αν, αλλά το πω με ωμέγα, Πολ Αν, ό,τι θέλεις πάρε για μένα. Πουλάνε, ναι. Το καταλάβαμε, κύριε Νίκα. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν. Να κάνω μια ερώτηση σε εσάς, κύριε Νικητά. Ναι. Αυτή τη στιγμή όλοι όταν λέτε ΕΠΑΜ, σε όλους έρχεται στο μυαλό ο κύριος Καζάκης. Ναι. Λοιπόν, ένα υποθετικό σενάριο, βγαίνετε, είστε ας πούμε κυβέρνηση, συνεργάζεστε, δεν ξέρω πώς γίνεται, τέλος πάντων, είστε κυβέρνηση. Έχετε επιλέξει ποιος θα είναι υπουργός άμυνας, γνωρίζετε δηλαδή, ακούγεται μόνο ένα όνομα, υπουργός άμυνας, υπουργός εσωτερικών. Έχετε το υπόβαθρο για κάτι τέτοιο? Εμείς είμαστε κίνημα που σημαίνει ότι έχουμε πρόταγμά μας την ανατροπή του πολιτικού συστήματος, την δημιουργία νέου συντάγματος με συντακτική βουλή και μετά διαλυόμαστε και ο καθένας τραβάει τον δρόμο και γίνεται ό,τι θέλει. Πρέπει να ξαναδημιουργηθεί ένα άλλο κόμμα, όχι όμως το ΕΠΑΜ, όχι, το οποίο είναι κίνημα. Μάλιστα. Έτσι. Και πάμε εκεί. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα που τόσο πολύ θέλετε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Θα πρέπει όμως κάπου εδώ να αποδεσμεύσω τους καλεσμένους μου. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με συγχωρείτε, επειδή ξεκίνησα από εσάς, κύριε Ιωαννίδη. Να ξεκινήσω από τον κύριο Μιχάλη Νικήτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικήτα, για μία ακόμη φορά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να ξαναπούμε σε διάθεσή σας, κύριε. Να είστε καλά. Πάμε.